Επιστρέφουμε στην πρώτη σελίδα στήριξη, όπου στο κάτω μέρο βρίσκονται οι δύο τελευταίε αλλά εξίσου σημαντικέ επιλογέ. Όπω είπαμε και στην αρχή, α πατήσουμε τι κεντρικέ δράσει τη Πλεύση Ελευθερία. Εκεί βλέπουμε την πρώτη μα μεγάλη συνάντηση εργασία. Είναι η δράση Πάρε την ευθύνη. Εκεί θα ανακοινώνονται όλε οι κεντρικέ συναντήσει και οι εκδηλώσει μα. Αν πατήσει το κουμπί συμμετοχή, βλέπει όλε τι πληροφορίε που σε ενδιαφέρουν και με πλήρε οδηγίε πρόσβαση. Μπορεί να δώσει το τηλέφωνό σου και να δηλώσει πόσα άτομα θα φέρεις μαζί σου. Αυτό βέβαια σε περίπτωση μόνο που η συνάντηση γίνεται σε χώρο με περιορισμένη χωρητικότητα. Επιστρέφουμε για να δοκιμάσουμε την τελευταία επιλογή. Τη συμμετοχή ή τη δημιουργία τοπικών δράσεων ελευθερία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία τοπική δράση, αφού δεν έχει δημιουργηθεί καμία ακόμη από εμά. Πάμε να δημιουργήσουμε την πρώτη τοπική δράση ελευθερία. Εδώ μπορείς να φτιάξεις τη δική σου δράση που καλείς κόσμο να συμμετάσχει. Στην περιοχή, στην πόλη, τη γειτονιά ή το νησί σου. Οι τοπικές δράσεις ελευθερίας έχουν καθαρά τοπικό χαρακτήρα, όπως άλλωστε το λέει και το όνομά τους. Συμπληρώνουμε το όνομα της δράσης μας. Πότε θα συμβεί? Την τοποθεσία της, που μπορεί να είναι ένα σπίτι ή έξω από μια τράπεζα ή μια φιλανθρωπική κίνηση ή μια διαμαρτυρία ή όπως θέλει να δράσει ο καθένας και η καθεμιά από εμάς στην περιοχή του και τη δημοσιεύουμε. Μόλις δημιουργήσαμε την πρώτη τοπική δράση ελευθερίας.